Ένα λεπτό παρακαλώ. Ήρθαμε, φτάσαμε μέχρι εδώ. Και όπως σας είπαμε στη συγκέντρωση, η πορεία μας και η θυσία μας δεν είναι μόνο προς τους πολιτικούς άνδρες και προς το Πανελλήνιο, αλλά είναι πρώτα προς τον Κύριο και Θεό. Και πιστεύουμε ότι τα βήματά μας αυτά τα εμέτρησαν άγγελοι και τη θυσία αυτή τη λαμβάνει υπόψη εκείνος που η δεξιά του μπορεί να συντρίψει τα πάντα και να δώσει τη λύση από εκεί που δεν περιμένει κανένα. Δεν είναι το έργο, αδέρφια μου, ανθρώπινο. Είναι θείον πρώτα. Ενδιαφέρεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και οι ουρανοί και οι άγγελοι, διότι αυτή τη στιγμή κατά το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως βλασφημείται ο Θεός. Η σκηνή του Θεού που είναι ο Χριστός μας, η ενανθρώπινη. Και οι Άγιοι του πάντε. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε πρώτα εις την κάλυψη εκείνου και των αρχαγγελικών και αοράτων δυνάμεων και μετά τον ανθρωπίνο. Εμείς κάναμε το ανθρώπινο. Ο Κύριος θα κάνει το θείον. Και αυτό το θείον θα λέω ότι μέσα σε λίγες μέρες θα το ακούσουμε, διότι πιστεύουμε ότι θα είναι η αρχή της αναστολής και αναστέσεως όλων αυτών των σχεδίων. Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι φτάσαμε μέχρι εδώ καλώς και είχαμε στείλει φαξ στην διεύθυνση της ΔΟΗ και άφησε υπάλληλο ειδικό της εφορίας για να παραλάβει το ψήφισμά μας. Το παρέλαβε και θα στείλουμε εμείς με φαξ και τις υπογραφές που υπεγράφησαν κάτω στη συγκέντρωση, γιατί κρατούμε εμείς το πρωτότυπο και αυτό το αντίγραφο του ψηφίσματος θα πάει προς τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προς τον Πρωθυπουργό, προς τους Υπουργούς, προς τους Βουλευτάς, προς την Εκκλησία της Ελλάδος, να της δώσει κουράγιο και δύναμη την κρατούσα Εκκλησία να βγάλει την εγκύκλια που περιμένουμε όλοι, για να αρχίσει ο αγώνας πλέον συστηματικός από όλη την Ελλάδα. Μοναστήρια, Άγιοι Όρος κλπ. Εμείς λοιπόν βάζουμε τώρα σήμερα το θεμέλιο λίθο. Προσέξτε, βάλαμε το θεμέλιο λίθο, διότι από 1η Ιανουαρίου πρόκειται να ξεκινήσει η εφαρμογή και η αλλαγή των βιβλιαρίων και της μονοταχτών. Γι' αυτό λοιπόν εδώ κάναμε το επιβαλλόμενο, θα συνεχίσουμε την ενημέρωση με το ψήφισμα να πάει σε όλους τους φορείς, ακόμα και στο λαό, τα εκτός με βιβλιαράκια θα περιέχουν στις πάντας και παρακαλούμε εσείς οι οποίοι ένας έκαστος από εσάς αξίζει για χίλιους και αξίζει για χίλιους όχι από σωματική δύναμη, αλλά από δύναμη πίστεως, ζωής, φωτιάς και πυρώματος που αποδείξατε σήμερα και ο Κύριος είδατε την ανταμοιβή ότι εκράτησε τα νέφη και δεν έβρεξε. Αυτό είναι μέγα, προσέξτε το. Είναι κοντά μας ο Κύριος, μας το δείχνει σε κάθε εκδήλωση. Γι' αυτό σας παρακαλούμε και κουρασμένοι είσαστε. Εμείς πάντα στις πορείες που κάναμε είχαμε καθαρό το μέτωπο και ό,τι κάναμε το κάναμε ήσυχα και για να πιστούν εκείνοι οι οποίοι ακόμα καθεύγουν εις τον ύπνο δυστυχώς του δικαίου. Γι' αυτό θα παρακαλέσουμε την αγάπη σας αφού ψάλουμε το υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια και τον εθνικό ύμνο, να μην υπάρχει εδώ καμία άλλη αιστεία διαμαρτυρίας, διότι τελείωσε εδώ η αποστολή μας. Οι ομιλίες έγιναν στον Πειραιά, ελέγχθησαν
τα συνθήματα εδώθησαν κατά την πορεία, φτάσαμε εδώ εσείως με τη χάρη του Κυρίου και έτσι με ψηλά το μέτωπο, αφού ευχαριστήσουμε τα σώματα ασφαλείας που πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για αυτούς, διότι δεν θέλουμε να γίνουν οι Έλληνες αστυνομικοί μεροκουβαλητές των Γερμανών και των Γάλλων, τη συνθήκη τους έχει, δεν το θέλουμε. Θέλουμε το στρατό των ελληνικών, τον έντοχο και την αστυνομία να μας φυλάει, γιατί είναι βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Ονόματα ελληνικά και μας γνωρίζουν και τους γνωρίζουμε και μπορούν αυτοί να μας φυλάξουν και όταν έρθει η ανάγκη να τους καλέσουμε το μικρό τους όνομα και να τους φιλήσουμε στα βρωτά, γιατί είναι παιδιά δικά μας. Δεν θέλουμε τους Γερμανούς! Δεν θέλουμε τους Φράγκους! Παρακαλούμε τα κανάλια που μας ακούνε, να αναφερθούν στον πραγματικό χώρο. Διότι είναι Έλληνες και αγαπάνε την αλήθεια, πιστεύουμε, και την αντικειμενικότητα. Να μην λένε για 3.000, αλλά να πούνε τον σωστό αριθμό.